η λειτουργία της ΜΕΘ. Προσέξτε τη λειτουργία της ΜΕΘ. Το γνωρίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει συζήτηση. Ακριβώς, κοιτάξτε λίγο. Δεν μπαίνει σε συζήτηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι εκεί. Ξέρουμε ότι υπάρχει καταρχήν ένα συντονισμό μεταξύ και του ιατρικού συλλόγου και της περιφέρειας, αλλά γενικότερα της κοινωνίας. Υπάρχει μια συμμαχία. Στην τελευταία σας επίσκεψη, δυστυχώς, εγώ έλειπα, ήμουν εκτός και δεν μπόρεσα να παραβρεθώ. Αυτό είναι μια συγκυρία η οποία είναι θετική στο να πάμε να προχωρήσουμε τα πράγματα μπροστά. Δεν είμαστε θεροβάμονες, δεν ζητάμε πράγματα τα οποία ούτε ποτέ θα να ζητήσουμε καταστάσεις οι οποίες να είναι εκτός μιας λογικής. Υπάρχουν στρεβλώσεις, υπάρχουν πολλές. Υπάρχουν και ανασοκατανομές, λοιπόν, όσον αφορά το προσωπικό. Υπάρχουν και διάφορα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνει οικονομία κλίματος. Η συζήτηση που έχουμε και η οποία είναι εκ βαθέων, είδατε τον Αντιπεριφερειάρχη, τον γνωρίσατε, τον κύριο Φούντογλου, είμαστε σε μια συνεχή συζήτηση και αναζήτηση. Πολύ καλή εντύπωση. Ακριβώς. Μίλησε σοβαρά. Έτσι ακριβώς. Είμαστε σε μια συνεχή συζήτηση, σοβαρή συζήτηση, εμπεριστατωμένη για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες λύσεις. Δεν υποδεικνύουμε περιοχές, δεν σας υποδείξουμε ποτέ κάτι. Σας λέμε, απλώς βάζουμε, κατηγοριοποιούμε και λέμε ποια θεωρούμε ότι είναι πρώτη κατηγορία, ποιο είναι το πρώτο πράγμα, ποιο είναι το δεύτερο. Βλέπετε ότι δεν ζητάμε πράγματα εξωπραγματικά και εκεί θα παραμείνουμε. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτές τις τομές και να συζητήσουμε την κοινωνία, αυτές που χρειάζονται, γιατί υπάρχουν στρεβλώσεις και υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχουν, υγειονομικοί σχηματισμοί σε χώρους όπου δεν υπάρχουν πια κάτοικοι. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια ανακατανομή όλου του προσωπικού. Μπορεί κάποιοι να ξεβολευτούν, μπορεί κάποιοι να μην θεωρήσουν ότι είναι καλό, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε. Ωραία η κοινότητα που είχε κάποτε 3 και 4.000 κατοίκους, τώρα αυτή τη στιγμή έχει 50 γέροντες, θα πρέπει να τους προσεγγίσουμε με ένα διαφορετικό μοντέλο. Αυτό το λέω για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο για το τι πράγματα συζητάμε. Αντίστοιχα, ναι, η μονάδα θα πρέπει να λειτουργήσει. Έχουμε το ιατρικό προσωπικό, έχουμε 4 συνθετικολόγους, δεν με ενδιαφέρει ποια από τις δύο θα δουλέψει ή πώς θα δουλέψει, θα πρέπει να δουλέψει μία μονάδα. Τελεία. Και αυτό νομίζω ότι είναι και στις δικές σας σκέψεις το πώς ακριβώς θα πρέπει να λειτουργήσει. Και το κύριο Μπουγιάτση. Η μονάδα του Μαματσίου του νοσοκομείου δεν συζητείται, δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργήσει. Τελεία. Το αν θα καταφέρουμε να λειτουργούμε και μονάδα του νοσοκομείου, δεν είναι άλλη κουβέντα. Μακάρι να μπορέσουμε. Okay. Δεν τίθεται τέτοια συζήτηση, χάνουμε χρόνο σε κάτι που δεν υπάρχει να και κλείνω. Λοιπόν, για να το κλείσουμε, λοιπόν, για να πω και το τελευταίο, για να μην καθυστερώ. Όχι, δεν το λέω. Και για να είμαστε σαφείς. Και το δεύτερο πράγμα, του ανάγκη του αιμοδυναμικού, βλέποντας το χάρτη, θα βλέπατε ότι έγινε ένα φάουλ όσον αφορά το που έπρεπε να γίνει το αιμοδυναμικό. Το αιμοδυναμικό έγινε σε όμορο νομό, ενώ κανονικά, όπως ξέρετε, που είναι με τους κύκλους, θα έπρεπε να γίνει κάπου στη Δυτική Μακεδονία. Δεν πάλι εννοώ την Κοζάνη, θα μπορούσε να γίνει και στην Τολεμαϊδα. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό, ούτε αντιπαλότητα μεταξύ των δύο πόλεων. Αλλά θα έπρεπε να υπάρχει ένα αιμοδυναμικό, το οποίο αιμοδυναμικό να καλύπτει αυτές τις αποστάσεις τις οποίες είπατε. Βεβαίως για μας, για την Κοζάνη, δεν είναι πρόβλημα το να πάμε. Στο παρελθόν, για το παρελθόν μιλάω. Για το παρελθόν μιλάω. Ναι, έχετε δίκιο, κυρία μου. Για το παρελθόν. Δεν έχει καμία σχέση η τωρινή κατάσταση. Λέω για το τι έγινε. Οκ, έγινε, αλλά έγινε λάθος. Αυτό είναι ο σχεδιασμός. Αυτή τη στιγμή πρέπει να. Δεν αφήσαμε για αιμοδυναμικό στη Δυτική Μακεδονία. Σας είπα και τι τα guidelines τα ιατρικά. Λένε ότι δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια ένα περιστατικό ως έχει σήμερα. Το τονίζω για να μην γίνει κανονικά φόβος ότι κάτι θα πάθουμε και θα πεθάνει κάποιος από αυτό. Όχι. Όλα τα guidelines λένε ότι σε αυτή την απόσταση, με αυτούς τους χρόνους, ένα κεφαλικό είναι έμπρεπε να μπορεί να αντιμετωπιστεί με απόλυτη επιτυχία. Παρά τα αυτά, τα ίδια guidelines μας πούνε ότι όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα. Καμία αντίρρηση. Γιατί δεν είναι μόνο η Κοζάνη, είναι δεν θα σας καταλάβω να σας απαντήσω. Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο, Υπουργέ μου. Απλώς λέω ότι
υπάρχει και η Φλόρινα, υπάρχει και η Καστοριάτη, την οποία θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί, που είναι λίγο μακρύτερα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία είναι δευτερογόνητης. Εφόσον ούτως ή άλλως συμφωνούμε, δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε μια τέτοια ιστορία. Θα μπορέσουμε, πιστεύω, και με την περιφέρεια να σας παρουσιάσουμε ένα σχέδιο το τι ακριβώς πιστεύουμε. Και θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα διαφορετικά πρωτοποριακά στην περιοχή μας και το οποίο να δουλέψουν και σαν μοντέλο για άλλες περιοχές. Κλείνω για το κομμάτι της ΥΠΕ. Θα μπορούσε